σε έναν μεγάλο αστικό και ημιαστικό πληθυσμό, εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα ανίχνευσης και υποστήριξης σε πρώτο βαθμό. Κυρία Γαβανά, για πείτε μας, αυτή η δουλειά που έγινε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει να γίνεται, με όλες τις δυσκολίες και την αφέμαξη προσωπικού από τον πρώτο βαθμό προς τα νοσοκομεία τα οποία δοκιμάζονται τώρα στη Θεσσαλονίκη, μπορούσε και μπορεί ακόμη να γίνει ουσιαστική δουλειά ανάσχεσης του κύματος της πανδημίας και του κύματος ασθενών προς τα κατάφορτα νοσοκομεία στον πρώτο βαθμό? Για μένα η απάντηση είναι κατηγορηματικά ναι, τόσο για την προηγούμενη φάση όσο και για την επόμενη. Η δικιά μας εικόνα σε ένα, όπως είπατε, πρωτοβουλιακό πλαίσιο δράσεων μέσα στο κέντρο υγείας που δουλεύω, είναι ότι μιλώντας αποκλειστικά μόνο για την περίοδο από τα μέσα Σεπτεμβρίου που γίναμε κέντρο υγείας αναφοράς για τον COVID, προσπαθήσαμε να αναχαιτήσουμε αυτό το κύμα προς τα νοσοκομεία, βλέποντας γύρω στα 1.300 άτομα, τα οποία και παρακολουθούμε, είτε αυτά είναι θετικά, είτε είναι επιβεβαιωμένες επαφές κρουσμάτων. Έτσι μας δόθηκε ευκαιρία από τη μια πλευρά να καταλάβουμε πόσο πολύ λείπουν αυτά τα δεδομένα, τα ανοιχτά στην κοινωνία και σε επίπεδο δήμων και νομών, γιατί και μόνο το γεγονός ότι από τα μέσα Σεπτεμβρίου, 6 Οκτωβρίου για την ακρίβεια, αρχίσαμε να κάνουμε εμείς δικά μας τεστ, να παίρνουμε δείγματα και να έχουμε εικόνα, μπορέσαμε να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται στην περιοχή μας και να συνειδητοποιήσουμε σε ποιες περιοχές, σε ποιες γειτονιές, σε ποια χωριά έχουμε περισσότερα θέματα. Επίσης, πρωτοβουλιακά προσπαθήσαμε να ειχνηλατήσουμε τις επαφές των θετικών ατόμων έστω μέσω τηλεφωνημάτων, έστω χωρίς να ανήκουμε στις υπηρεσίες οι οποίες έχουν επιφορτιστεί με αυτή τη δουλειά. Και αυτό μας έδωσε μια πρόσθετη δυνατότητα να κατανοήσουμε την κατάσταση στην κοινότητα. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και τα 1.300 άτομα που παρακολουθούμε, έχουμε φτάσει να έχουμε ένα 22% των ατόμων θετικό, κάτι το οποίο θεωρώ ότι ανταποκρίνεται σε κάποιο βαθμό στο επίπεδο του COVID, της συχνότητας του COVID στην κοινότητα της περιοχής μας, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, πρέπει να πω ότι για να πετύχει κάτι τέτοιο χρειάζεται η πρωτοβάθμια να είναι οργανωμένη ή τουλάχιστον να έχει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Χρειάζεται να έχει συνεχή παρουσία. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορείς έτσι ως αναλεξιπτωτιστής να πέσεις σε μια περιοχή. Η δυνατότητα δηλαδή του να μπορείς να παρεμβαίνεις έγκαιρα σε μια πανδημία ή σε μια επιδημία μικρότερης έκτασης εξαρτάται απόλυτα από το ποια είναι η παρουσία σου στην κοινότητα σαν υπηρεσία πρωτοβάθμια στο προηγούμενο διάστημα και πόσο έχεις κερδίσει την εμπιστοσύνη. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω επίσης ότι μιλάμε για ένα γερασμένο ΕΣΥ γενικότερα, πολλό δε μάλλον όμως και μια πρωτοβάθμια η οποία έχει από το 1986 να δει καινούργια οργανογράμματα και να στηρίζεται ιατροκεντρικά κυρίως στους κλινικούς γιατρούς και όχι τόσο σε άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως τουλάχιστον έγινε μια απόπειρα με τη στόμη να γίνει στα αστικά κέντρα. Παρόλα αυτά, τα περιαστικά και υπαίθρου κέντρα υγείας στηρίζονται κατά βάση στο ιατρικό προσωπικό και δεν δίνουν σημασία στα άλλα επαγγέλματα υγείας. Είναι σημαντικό για μας, θα ήταν σημαντικό για μας να μπορεί να συνταγογραφηθεί το τεστ. Θα μας έδινε τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την εικόνα που αποκτήσαμε από το Σεπτέμβριο και μετά από πιο νωρίς την πανδημία. Εμείς προσπαθούσαμε να παρακολουθήσουμε ύποπτα περιστατικά χωρίς τη δυνατότητα διενέργειας τεστ, γιατί στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο διενεργούνταν περίπου τα 800 τεστ πανελληνίως ανά ημέρα. Και η διαφορά με την περίοδο τώρα που μπορούμε να κάνουμε τεστ είναι ξεκάθαρα και πάρα πολύ μεγάλη. Όμως είναι και ένα άλλο θέμα, η συνταγογράφηση της απομόνωσης. Δεν είναι μόνο η συνταγογράφηση των τεστ. Ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι οι άνθρωποι, παρά το ότι εμείς τους παρακολουθούμε και τους ζητούμε να απομονωθούν στο σπίτι, δεν έχουν απαραίτητα αυτή τη δυνατότητα. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει εργασιακά η δυνατότητα αυτή από τον νόμο να μείνουν 14 ημέρες μέσα στο σπίτι, χωρίς αυτό να έχει
επίπτωση στο εισόδημά τους, για παράδειγμα. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας, που δεν είναι ο πληθυσμός και από τους πιο πλούσιους της Ελλάδας και που έχουμε και αρκετό πληθυσμό να δουλεύει σε αγροτικές εργασίες. Έτσι λοιπόν η δυνατότητα να μπορούσαμε να κρατήσουμε ανθρώπους στο σπίτι όπως πρέπει θα μας βοηθούσε στο να περιοριστεί η διάδοση. Και ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί και το βλέπουμε να είναι σημαντικό μειονέκτημα είναι η δυνατότητα, η μη δυνατότητα μάλλον, διασύνδεσης με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Υπάρχουν κόμοι που θεωρητικώς λειτουργούν στην περιοχή, κινητές ομάδες υγείας, στις οποίες ενώ θεωρητικά εμείς συντονίζουμε από το κέντρο υγείας, δεν τις έχουμε δει ποτέ, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε μια οποιαδήποτε συνεργασία σε ό,τι αφορά π.χ. μονάδες κλειστής νοσηλείας, οίκους ευγυρίας κλπ. Παρά το γεγονός ότι μόλις μάθαμε ότι θα έρθουν κινητές ομάδες στην περιοχή μας, εμείς μέσω του Δήμου φροντίσαμε να έχουμε μια αναλυτική λίστα όλων των υπηρεσιών φροντίδας που υπάρχουν στα όρια του Δήμου, του προσωπικού που εξυπηρετείται, που δουλεύει εκεί κλπ. Αυτή η λίστα δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Και επίσης, ήδη βλέπω, κυρία Παβανάτου,